πρώτη μεγάλη νίκη που σας κρατάει ζωντανό στη μάχη της παραμονής. Έτσι είναι. Είχαμε πει να όλη την εβδομάδα. Ήρθαμε σε ένα νέο γήπεδο. Έχουμε κάνει κάποιες μεταγραφές, νέους παίχτες. Είπαμε να κάνουμε ένα restart. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε αυτή την έδρα που ήρθαμε τώρα, την οποία και μάλιστα και προπονόμασταν, γιατί πριν σε άλλο γήπεδο προπονόμασταν και σε άλλο παίζαμε τους αγώνες. Είχαμε πει ότι εδώ πέρα πρέπει να το κάνουμε κάστρο, να μπορέσουμε να μαζέψουμε βαθμούς όσο περισσότερο μπορούμε. Όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν ένα μοιρασμένο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα δουλεμένη. Ξέραμε όμως ότι είχε ένα μήνα αποχή και όπως ξέρετε, ένας μήνας αποχής σε γιορτές ειδικά και σε αυτά, η ομάδα που έχει στα πόδια της παιχνίδι είναι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, πιο έτοιμη. Στο πρώτο ημίχρονο, όπως είπα, ήταν ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Είχαμε καλά διαστήματα σε κάποιες στιγμές. Είχαμε ένα δοκάρι, νομίζω είχαμε μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ήταν γενικά ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε να πούμε δυνατά. Για ένα 15 λεπτό, νομίζω ότι, όπως είπε και ο Γιώργος, μπορέσαμε και βάλαμε 3 γκολ. Και νομίζω κάπου εκεί τελείωσε και το παιχνίδι. Εμείς δεν πρέπει να μείνουμε σε πανηγυρισμούς. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Έρχεται ένα νέο παιχνίδι μέσα εδώ με το Ρεθυμιακό, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Θα δουλέψουμε πάλι όλη τη βδομάδα, να ενσωματώσουμε και τα νέα παιδιά που έχουν έρθει σιγά σιγά και νομίζω ότι όταν μπουν και όλα τα παιδιά που έχουμε πάρει, γιατί είναι και καλοί παίχτες, καλοί χαρακτήρες, θεωρώ ότι θα φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα. Να ευχηθώ στον Γιώργο καλή συνέχεια στην ομάδα του να εκπληρώσει τους στόχους της. Πράγματι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο για μας ξέραμε ότι θα αποτελέσει ερωτηματικό ή πολύ μεγάλη αγωνιστική απραξία. Παίξαμε 15 Δεκεμβρίου το τελευταίο παιχνίδι, αγωνιστήκαμε σήμερα στις 12 Ιανουαρίου μετά από ένα μήνα. Σίγουρα το γεγονός ότι η ομάδα δεν είχε ρυθμό φάνηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Απλά αυτό που σίγουρα δεν μας άφησε ικανοποιημένους είναι αυτό το 15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, που ενώ ουσιαστικά ελέγχουμε το παιχνίδι, έχουμε απειληθεί μόνο στη φάση του ντοκαριού στο πρώτο ημίχρονο. Για ένα 15 λεπτό χάνουμε τη συνοχή μας, εύκολα γκολ, τεδαριώδη λάθη και βρισκόμαστε να χάνουμε ένα 3-0, το οποίο στο διάρκεια του πρωταθλήματος δεν έχουμε δεχτεί πάνω από 2 γκολ. Και σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο όχι μας ανησυχεί, αλλά σίγουρα δεν μας αρέσει. Από εκεί και πέρα χάθηκε μια ευκαιρία για να κλειδώσουμε τα play-off. Ακολουθεί ένα παιχνίδι κυπέλλου την Τετάρτη, το οποίο θέλουμε την πρόκληση για να βρεθούμε στα μητελικά του κυπέλλου Χανίων. Και στη συνέχεια να παίξουμε όλη τη χρονιά με το Γιούχτα στην έδρα μας. Ένα παιχνίδι καθοριστικό και ένα παιχνίδι το οποίο το θέλουμε για να εδραιωθούμε στην τέταρτη θέση. Ουσιαστικά είσαστε με το 1,5 πόδι στα play-off. Θέλετε ένα βαθμό, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει μια μεταγραφική περίοδο. Θα υπάρξει έτσι ενίσχυση στην ομάδα? Το έχω ξαναπεί ότι οι μεταγραφές αυτή την περίοδο είναι ερωτηματικό. Σίγουρα η ομάδα έχασε ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Καρλίτο, ο οποίος μετακόμισε στα Χανιά. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι έχω τεράστια εμπιστοσύνη στα παιδιά και στους ποδοσφαιριστές της ομάδας αυτής, γιατί είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά πραγματοποίησαν μια εξαιρετική χρονιά. Και το έχω ξαναπεί ότι θα αποκτήσουμε ένα ποδοσφαιριστή μόνο όταν βρεθεί κάτι αξιόλογο ή κάτι το οποίο θα μας κάνει τη διαφορά. Όσο αυτό κάτι διαφορετικό δεν βρίσκεται, τότε θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσουμε τη μεταγραφή, εκτός αν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και στα αποδυτήρια είναι εξαιρετικός, αλλά και η αξία του είναι τέτοια που μπορεί να μας δώσει κάτι παραπάνω.